Κύριε Υποδιοικητά, κύριε Πιτελάκα, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής, κύριε Διοικητά της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης, κύριε Πολυμενάρχα, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης φίτας του Συνδέσμου Εθνών Αξιωματικών του Ολυσίου. Ο σύνδεσμός μας συστάθηκε επίσημα στις 4 Δεκεμβρίου του 2007 και αποτελεί παράδειγμα του πρώην πλέον νομού του Δεκανήσου και τμήμα της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, από ΕΑ όπως λέγεται, μέτρα την Αθήνα. Η σκοπή μας, για όσους δεν το γνωρίζουν, γενικά είναι η εξής. Η ενημέρωση των σεφεδρεί αξιωματικών στις τεχνολογικές εξελίξεις στις ένοπλες δυνάμεις από την εισαγωγή των νέων οπλικών συστημάτων, αλλά και στις σύγχρονες μεθόδους και μορφές διοίκησης. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εφέδρων αξιωματικών και η επιβίωση της ηθικής και της πνευματικής τους εξύψωσης. Η διατήρηση της επαφής σε όλα τα επίπεδα με τις ένοπλες δυνάμεις. Με δεδομένο το στοιχείο ότι η ανώτατη πανελλήνια ομοσπονδία εφέδρων αξιωματικών, αλλά και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι των πρώην πλέον νομών της χώρας μας, δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι τα διοικητικά του συμβούλια είναι ερετά και άμεστα, επιτελούν τεχνική σημασία σε έργο τους με επιτυχία που έως ποτέ δεν έχει τεθεί θέμα αναποτελεσματικότητας και της λειτουργίας αυτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία και οι επιμέρους σύνδεσμοι υλοποιούν στην πράξη το κοινωνικό χρέος του εφεδρικού κινήματος με απότερο σκοπό τη διατήρηση του αγωνιστικού χρονήματος και τη δημιουργία του στοιχείου της ενότητας και ομόνοιας μεταξύ του στρατού και του λαού. Με την προοπτική της λειτουργίας του θεσμού της παλαϊκής άμυνας, υπάρχει έντονη ανάγκη διατήρησης ενός διευρυμένου και ισχυρού εφεδρικού κινήματος, πράγμα που μπορεί να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό και μέσα από την Ομοσπονδία και τους συνδέσμους μας. Η καθιερωμένη από το 1982 πρακτική που θέλει την ΑΠΟΕΑ και τους ΕΑΝ να έχουν τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου έχει δημιουργήσει μια ιστορική συνέχεια για το εφεδρικό ρεύμα και έχει αποδείξει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του με αυτή τη νομική μορφή. Τις δύσκολες περιόδους που διανύουμε ως χώρα, αλλά και πολλοί από εμάς ως μεμονωμένα άτομα, είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε ψηλά τα στοιχεία αυτά, τα οποία μας ενώνουν ως έθνος και μας δίνουν αξία και δύναμη. Από τη θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου μας, περιμένουμε τη συνέχιση στην αρρωγή και τη σύμπραξή του στο έργο μας. Από τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας, περιμένουμε τη συνεργασία και τη συμπαράστασή τους για τη δυνατότητα της από κοινού διοργάνωσης συναφών ενημερωτικών εκδηλώσεων. Από όλα τα μέλη μας, περιμένουμε την έμπρακτη και ενεργή συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις του συνδέσμου μας, π.χ. ενημερωτικές επισκέψεις σε μονάδες του νησιού και χώρους ευθύνης ταξιαρχίας μας, βολές όπλων κλπ. Επίσης, προσδοκούμε για τις προτάσεις, τις σκέψεις και τις ιδέες και τις γνώμες τους. Αυτά όλα τα στοιχεία είναι πολύτιμα για τη συνέχιση των προσπαθειών μας και για να κάνουμε καθημερινά πράξη τους σκοπούς της ύπαρξής μας. Κυρίες και κύριοι, να είστε σίγουροι ότι μαζί με τη συνδρομή σας και σε αντίθεση με τις συνεχείς περικοπές και μειώσεις μισθών, συντάξεων και εκδομάτων, δεν ανεχόμαστε ως Έλληνες πολίτες εκτόσεις, κουρέματα, άταρτες και επιλεκτικές χρεοκοπίες, ασπρές, τα PSI και συμμετοχές της ιστορίας, της ηθικής και της αξιοπρέπειας και των αξιών μας. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, σας ευχόμαστε το νέο έτος να έχει ειρήνη, να μας δίνει ειρήνη, υγεία, πρόοδο, ευημερία, προσωπική, οικογενειακή, αλλά και να επικρατεί πάντα λογική σε όλες τις πράξεις μας. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα και να είστε καλά. Πάμε προς Αθήνα. Του συμπρασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Αθαναήλ, ο οποίος για υπηρεσιακούς λόγους δεν μπόρεσε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά μας. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου, διού Θεοπρεπώς εδογμάτισα στη φύση των όντων ετράνωσας. Αν τον ανθρώπον ήθηκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα πατεφώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεϊμή το μεγα έλεος.
Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πολυκητά, κύριε Πιτελάκα, κύριε Πρόεδρε, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Ευχαριστούμε. Κύριε Πολυκητά, δύο λόγια θέλετε. Ευεσημότητε, κύριε Δήμαρχε, στρατηγέ, κύριε Αστυνομικό Διευθυντά, κύριε Πολυκητά της Υπερβεστικής. Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, κύριε Έφεδρη Αξιωματική, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, είναι μεγάλη τιμή να είστε εδώ στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών, στη Λέσχη η οποία είναι Λέσχη δική σας, Λέσχη Αξιωματικών Φουρασκό. Μεταφέρω τους χαιρετισμούς του ταξιάρχου διοικητού της Ταξιαρχίας, κ. Σπανού Ευαγγέλου, ο οποίος για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται εκτός την νήσου ΧΟ, με τις καλύτερες ευχές ατομικά και οικογενειακά, για ένα καλύτερο 2012 από ό,τι μας επιφύλαξε το 2011, υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία, κάθε επιτυχία στους στόχους που έχει θέσει ο καθένας και η κάθε μία από εμάς εδώ στο χώρο και στο σύνδεσμό μας, στο οποίο η Ταξιαρχία προσβλέπει με πολύ αγάπη, κύριε Πρόεδρε, και σίγουρα οι στόχοι σας είναι και στόχοι της Ταξιαρχίας, γιατί ξέρουμε ότι είστε ένα ζωντανό κύτταρο της Ταξιαρχίας. Παραμένετε ζωντανό κύτταρο και παραμένουμε με τη βοήθειά σας. Οφείλουμε να σας στηρίζουμε και να σας στηρίζουμε με κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι δικοί σας που είναι και οι στόχοι όλων μας. Εύχομαι σε όλους υγεία, το καλύτερο για όλους και για όλες στο 2012. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, θέλετε. Γεια. Δυσμότατε, αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά με υγεία. Και σύντομα να ξεπεραστούμε όλα τα δύσκολα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από το σύνδεσμο το δικό μας, ορίζουμε το Τουρί, θα έχει ένα δωράκι, το οποίο είναι και επίκαιρο, πιστεύουμε ένα βιβλίο είναι, και επίσης κάποια εφήμια αναμνηστικά από το σύνδεσμο το δικό μας. Να είστε καλά και πάλι, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και λογική πάνω απ' όλα. Ο